Ονομάζομαι Νταμπάζι Τζον, χρόνια εδώ στην Ελλάδα και εργαζόμενος διακίνησης λογίστικης. Από αυτό το Δήμα σήμερα κατασκάζουμε στο σαντήριό μας τη δολοφονία του Ελληνοαμερικανού ή μπορούμε να το πούμε Αφροαμερικανού από την αστυνομία των Ηνωμένων Πολιτείων. Καταδικάζουμε τη βαβαλότητα και την καταστολή σε βάρος εκατοντάδων χιλιάδων διαδοτών που συνεχίζουν κινητοποιήσεις παρά τις συλλήψεις και την τρομοκρατία, τις απειλές από την Αμερικάνικη κυβέρνηση. Λοιπόν, ενώνουμε τις φωνές μας μαζί με τους δικούς τους. Συνάδελφοι και συνάδελφισσες, εξφράζουμε αλληλεγγύη με τον αμερικάνικο λαό που από 25 Μαΐου βρίσκονται στους δρόμους διαδηλώνοντας ανάντια τον ρατσισμό, τις τεράστιες κοινωνικές ανισότητες που χαρακτηρίζουν τη Μητρόπολη κατά πληθυσμού των 110 νεκρών από το κορονοϊό και των 42.000 νέων ανέργων. Το σύστημα δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε που γεννήθηκε σε μεγάλες συνειδητοποιήσεις από την Αμερική που ακούγεται από όλη την άκρη σε μία άκρη του κόσμου και στην άλλη. Συνάδελφοι και συνάδελφοι, ο κόσμος μας εκφράζει ότι Έλληνες, εργαζόμενοι, μετανάστες από το κόσμο, ο ρατσισμός δεν είναι ο μαρξισμός δεν είναι από εμάς. Ο ρατσισμός είναι ο καπιταλισμός. Ο καπιταλισμός που δημιουργεί πολέμους, που δημιουργεί μετανάστες και αναγκάζει τον κόσμο να φεύγει από ένα μέλος να πάει στο άλλο, ζητώντας το καλύτερο μέλλον. Το σύνθημα λοιπόν, σε αυτό το σύστημα δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε. Δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε διότι δεν αφορά μόνο τους Έλληνες, αφορά και είδους τους μετανάστες όσο εργάζονται στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Σε αυτό το σύστημα δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε βέβαια και πρέπει να το αναπνεύσουμε. Την οργή που νιώθουμε, την αναγκάξη μας, γιατί μπορούμε να την αμετρέψουμε, να περάσουμε σε αντιπίθεση. Εμείς οι εργαζόμενοι, ανεξάρτητα την εθνικότητα, το κλώμα, θρησκεία, έχουμε πληρώσει πάρα πολλά και δεν δεκόμαστε να πληρώσουμε ξανά τη κρίση τους. Όλοι μαζί λοιπόν υψώνουμε την κλωφιά, δυναμώνουμε στις φωνές μας, την αλληλεγγύη στους αγώνες μας και για να ξανά αναπνεύσουμε ξανά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.